Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλό σας μήνα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, στη δημοσιογραφική ομάδα της ζούγκλας, στους τεχνικούς μας που είναι εδώ πέρα, στον αόρατο κόσμο που είναι εδώ πίσω από τις κάμερες και μας βοηθάει καθημερινά για να βγει η εκπομπή. Καλημέρα στην φίλη και συνάδελφο Νικολέτα, στη φίλη και συνάδελφο Κυριακή. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά Θηρεσία, χρόνια πολλά Ρωμανέ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Να δούμε λίγο τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1867 ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα στο έργο του. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. Το 1910 είχαμε έκρηξη βόμβα στο κτίριο της εφημερίδας Los Angeles Times που προκάλεσε το θάνατο 21 ανθρώπων. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1846 ο Άγιος Νεκτάριος, ιερωμένος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που ανακηρύχθηκε και Άγιος. Ενώ σαν σήμερα έχει πεθάνει το 1974 ο Σπυρίδων Μαρινάτος, σημαντικός αρχαιολόγος, με έργο, το σημαντικό ανασκαπτικό του έργο ήταν στη θύρα της Σαντορίνης. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα, πάμε όμως να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο site της ζούγκλας. Κατέβασε τα ρολά, φαίνεται η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αφού διέκοψε τη χρηματοδότηση 800.000 δημοσίων υπαλλήλων. Δεύτερο πρωτοσέλιδο, φαίνεται τι έγραψαν οι κοργοί, τα σημαντικότερα αποσπάσματα από τις συνομιλίες των συλληφθέντων. Ενώ το τρίτο πρωτοσέλιδο είναι, όπως είπαμε, είναι ότι υπάρχει θέμα, διείστανται οι απόψεις για τη μεθοδολογία της σύλληψης των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Σε λίγο θα έχουμε και απευθείας σύνδεση με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, όπου βρίσκεται ο δημοσιογράφος Σωτήρης Κουλούδης. Νικολέτα, περίεργο βράδυ το σημερινό, αφού μπήκε και επίσημα το φθινόπωρο. Φαντάζομαι άκουσες τις βροντές και τις καταιγίδες. Άκουσα και ξέρεις τι έπαθα το βράδυ. Ξύπνησα 3 η ώρα κι εγώ. Βγήκα λοιπόν στο μπαλκόνι, τι να δω, πήγα να μαζέψω μάλλον τα ρούχα που είχα απλώς, τελικά φοβήθηκα και δεν τα μάζεψα. ήταν άσχημος ο καιρός βέβαια, εγώ προσωπικά χάρηκα έτσι που άλλαξε λίγο, είχαμε λίγο κρύο, είχαμε σε πολλές περιοχές χαλάζοπτώσεις. Στην Πάτρα, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι υπήρχαν κάτοικοι οι οποίοι έκαναν λόγο ότι η νύχτα έγινε μέρα από τις αστραπές και τους κεραυνούς. Ας ρίξουμε όμως μία ματιά στο δελτίο καιρού. Φαίνεται πως άστατος θα είναι ο καιρός την Τρίτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις μπόρες, τις βροχές, τις τοπικές ή σποραδικές καταιγίδες, τις τοπικές χαλαζοπτώσεις και τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα όμως θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, με κατατόπους πολύ έντονα φαινόμενα που ενδεχομένως θα προκαλέσουν προβλήματα στις καλλιέργειες και όχι μόνο. Όλα τα ανατολικά τμήματα της χώρας, από τη Θράκη και το Θρακικό Πέλαγος, όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως και τη Ρόδο και το Καστελόριζο θα δεχτούν αρκετά μεγάλα ύψη βροχοπτώσεων και πιθανών χαλαζοπτώσεις. Στις φωτογραφίες, όπως βλέπετε κι εσείς, είναι φωτογραφίες από το Αγρίνιο και την καταιγίδα που έγινε το βράδυ, που φαίνεται ότι δημιούργησε αρκετά προβλήματα στους κατοίκους. Νικολέτα. Να πούμε επίσης, Έλενα, πως σε περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς, Ευβοίας, Σποράδων και Ανατολικής Πελοποννήσου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες με πολύ γρήγορη βελτίωση λίγο μετά το μεσημέρι. Πλην των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν και να εκδηλώνονται μέχρι τη νύχτα της Τρίτης, το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης χώρας θα βελτιωθεί, ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά.
Να πούμε όμως και μερικές προβλέψεις για τον καιρό της Τετάρτης. Μια πρόγνωση, μάλλον μια μικρή πρόγνωση, έκανα λάθος, συγγνώμη, για την Τετάρτη. Φαίνεται λοιπόν πως Τετάρτη στην ανατολική νησιωτική χώρα θα παρατηρηθούν αρχικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές, κυρίως στα ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία φαίνεται πως θα σημειώσει νέα πτώση, Νικολέτα. Και μια μικρή, να πούμε πρόγνωση. Και λίγα πρόγνωση για την Πέμπτη, που θα εκδηλωθούν στην Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Νησιώτικη χώρα λίγες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σιγά-σιγά. Ας δούμε όμως και μια μικρή, ας πάρουμε μια μικρή γεύση και για τη θερμοκρασία, ας τη δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, τους 26 με 27 στα δυτικά ηπειρωτικά, τους 30 στα ανατολικά ηπειρωτικά, τους 25 με 27 στα νησιά του Αιγαίου και τους 31 με 32 στα βόρεια παράλια της Κρήτης, όπου εκεί θα σημειωθούν και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην επικράτεια για αυτό το 24ωρο. Νικολέτα, οι άνεμοι. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές κατευθύνσεις εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ, δυτική, νότιο-δυτική, στο νότιο Αιγαίο 4 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και από το βράδυ της Τρίτης στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθεί πολύ το βορειοανατολικό ρεύμα έως και 8 μποφόρ, Έλενα. Ας πάμε όμως λίγο να δούμε τον καιρό στην Αττική. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και νότια του νομού της Αττικής με γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές οι οποίες νεφώσεις θα διαλυθούν και ο καιρός θα ανοίξει έως και τις βραδινές ώρες, όπου οι νεφώσεις θα ξαναπυκνώσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Σαρονικό θα πνέουν αρχικά με τα βελτίωση και 3 μποφόρ, στη συνέχεια βόρειο-δυτική 4 με 6, ενώ στο νότιο Ευωϊκό θα πνέουν αρχικά νότιο-δυτική άνεμοι εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ, οι οποίοι θα εξασθενήσουν βέβαια το μεσημέρι και θα στραφούν σταδιακά σε βοριάδες ελαφρώς εξασθενημένους. Και στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες θα επικρατήσουν στην πόλη με μικρή πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά του νομού τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, αλλά θα υπάρχουν διαστήματα που ο καιρός θα ανοίξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή ήταν η πρόγνωση του καιρού για αυτό το διήμερο. Τρίτη, Τετάρτη. Εμένα δεν μ' αρέσει που χαλάει ο καιρός. Καθόλου δεν μ' αρέσει. Να είμαι ειλικρινής, μου αρέσει. Δεν ξέρω, έτσι όμορφα ήταν και χθες το βράδυ. Ήταν βέβαια λίγο τρομακτικά. Αρκετά τρομακτικά θα λέγαμε. Αλλά ωραία, ωραία. Ήταν ωραίο είναι το φθινόπωρο που έρχεται. Είναι καλό που μπορούμε και αντιλαμβανόμαστε τις εποχές. Το καθένα, η κάθε εποχή έχει την ομορφιά της. Τώρα ξεκινάει το φθινόπωρο, το οποίο είναι μια πάρα πολύ ωραία εποχή. Όπως είπε και χθες σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε ο κύριος Αρνιακός, είναι κατάλληλη εποχή για όσους κάνουν αγροτικές εργασίες. Είναι μια καλή εποχή. Νικολέτα, εξελίξεις είχαμε στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Ο Κοριός μίλησε, Έλενα. Ο Κοριός μίλησε, έτσι οι άκρως αποκαλυπτικές ήταν οι συνομιλίες μεταξύ μελών, βουλευτών και στελεχών της Χρυσής Αυγής, όπως καταγράφηκαν από το θαυματουργό, ας το λέγαμε, Βαλιτσάκη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Μπορείτε να δείτε κάποιες φωτογραφίες στους κόκκινους κύκλους, να πούμε ότι επισημαίνονται τα ονόματα του Γιώργου Ρουπακιά, του Γιώργου Πατέλη και του Γιάννη Λαγού. Από τα διαγράμματα των τηλεφωνικών συνομιλιών φαίνεται ότι, όπως διαπιστώνεται μάλλον, ότι ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα κάλεσε τον πυρηνάρχη της Νίκαιας συνολικά 7 φορές, εκ των οποίων η μία είναι λίγη ώρα πριν το φωνικό. Οι επίμαχοι διάλογοι παραθέτονται στο site της ζούγκλας.gr, όπου μπορείτε να τους διαβάσετε αναλυτικά. Να πούμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Νίκου Μιχαλολιάκου και του αρχηγού της τοπικής οργάνωσης Γιώργου Πατέλη. Όπως σας είπαμε, μπορείτε να μπείτε στο site της ζούγκλας και να διαβάσετε όλους τους επίμαχους διαλόγους, οι οποίοι πραγματικά, Νικολέτα, παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον. Ήρθε η ώρα, Έλενα, να μιλήσουμε με τον Σωτήρη το Σκουλούδη, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Σωτήρη, καλημέρα.
Καλημέρα, Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα σας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου από στιγμή σε στιγμή θα πραγματοποιηθεί η μεταγωγή τριών στελεχών της Χρυσής Αυγής από εδώ, από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, τον ανακριτή στο κτίριο 6 στην Ευελπίδο και θα αρχίσει ουσιαστικά το δεύτερο σκέλος της πολύγκρονης αυτής υπόθεσης με τις απολογίες των κατηγορούμενων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δηλαδή όσον αφορά βεβαίως τη Χρυσή Αυγή. Να σας πω ότι πριν από λίγο έκλεισε λεωφόρος Αλεξάνδρας από την Πανόρμου μέχρι και χαμηλά το κουδί του Άρος, καθώς περιμένουμε τα ειδικά βάν της αντιτρομοκρατικής να εξέλθουν από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και να μεταφέρουν τους τρεις κατηγορούμενους, όπως είπαμε, σε στελέχη της Χρυσής Αυγής, ενώ μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι θα μεταχθούν στον ανακριτή και οι τέσσερις βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι βεβαίως βαρύνονται με τις κατηγορίες, πρόκειται για τον κύριο Παναγιώταρο, Κατσιδιάρη, Μίχο και Λαγό. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος της Χρυσής Αυγής, ο Νίκος Μιχαλογιάκος, και τελευταίος ο Χρήστος Παπάς, αυτός δηλαδή που εμφανίστηκε αυτοβούλος μία ημέρα μετά τη σύλληψη των υπολείπων. Σωτήρη, έχει κόσμο, έχει μαζευτεί κόσμο εκεί που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Όχι, Έλενα, δεν υπάρχει κόσμο. Υπάρχουν δημιουργίες στον ΜΑΠ βεβαίως για να. Βλέπουμε, Σωτήρη, βλέπουμε και τα πλάνα που είστε εσείς εκεί αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε αρκετούς αστυνομικούς στα πλάνα μας. Υπάρχει μεγάλη αστυνομική δύναμη, Έλενα, και δυνάμεις στον ΜΑΠ προκειμένου να αποφευθεί το ενδεχόμενο αυτό που με ρώτησε, να συγκεντρωθεί δηλαδή κόσμος, κάτι βεβαίως το οποίο δεν έχει γίνει, δεν υπάρχουν εδώ οι υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής. Αυτό τώρα θα σε ρώταγα. Αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό να ξεκινήσει η μεταγωγή τους και η οποία θα καταλήξει 2 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε στα δικαστήρια της πρώην πολίτης Ευελπίδων. Σωτήρη, σήμερα απολογούνται ο Κασιδιάρης και ο Λαγός και ο κύριος Μίχος. Ακριβώς μέχρι τις 2.30 ώρα θα έχουν μεταχθεί και αυτοί στα δικαστήρια της πρώην πολίτης Ευελπίδων. Τώρα θα δούμε τη μεταγωγή τριών από τα στελέχη που βαρύνονται με τις ίδιες κατηγορίες. Μπορούμε να δούμε, έχουμε εικόνα από εκεί. Σωτήρη, αυτή τη στιγμή έχεις κάτι άλλο να μας μεταφέρεις, κάποιο άλλο νεότερο? Προς το παρόν, όχι, Έλενα, αλλά... τώρα αυτή τη στιγμή βγαίνουν, Βλέπουμε τώρα με συμβατικά οχήματα της αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι μεταφέρουν τα τρία στελέχη της Χρυσής Αυγής, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Οι κατηγορούμενοι και αυτοί, από ό,τι βλέπω, κάνουν κάποια κίνηση να κρύψουν το πρόσωπό τους από τις τηλεοπτικές κάμερες. Κλειστή βεβαίως η Αλεξάνδρα και τους βλέπουμε με μεγάλη ταχύτητα να κατεβαίνουν την Αλεξάνδρα προκειμένου να στρίψουν δεξιά για την Κυψέλη και την πρώτη σχολή Ευελπίδων. Σε λίγα λεπτά θα είναι εκεί και θα αρχίσει η απολογία τους στον ανακριτή. Ωραία, Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Θα συνδεθούμε και σε λίγα πάλι λεπτά να μας πεις οποιαδήποτε εξέλιξη έχουμε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε, Σωτήρη. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον συνάδελφο τον Σωτήρη τον Σκουλούδη, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Όπως ακούσατε και εσείς, βγήκαν τα τρία στελέχη από την Γαδά. Πάμε όμως να δούμε λίγο, φαίνεται πως υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά τη δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φίσα. Ραγδαίες θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε, αφού υπάρχει κατάθεση βόμβα, η οποία, όπως λέει ο Γιώργος Ρουπακιάς, δεν ήταν μόνος του στο αυτοκίνητο, παρά έφτασε συνοδευόμενος από δύο ξανθιές γυναίκες, άτομα που έχουν πρόσβαση στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Μιλώντας στο ζούγκλα.gr, αναφέρουν ότι ο μάρτυρας που βρισκόταν μπροστά στο φωνικό έχει καταθέσει ότι μέσα στο αυτοκίνητο ο Ρουπακιάς εκτός από τις... δεν ήταν μόνος του, αλλά στο πίσω κάθισμα καθόντουσαν και δύο ξανθιές, όπως είπαμε, γυναίκες. Είναι μια πολύ σημαντική κατάθεση, καθώς καταρρύπτει τους ισχυρισμούς ουσιαστικά του Γιώργου Ρουπακιά ότι πήγε μόνος του στον τόπο του εγκλήματος. Ο δράστης, σύμφωνα με την κατάθεση, είπαμε ότι συνοδευόταν από έναν άντρα και δύο γυναίκες, επισημαίνουν οι δύο πηγές στο ζούγκλα.gr, τα οποία στοιχεία ερευνώνται και από τις ανακριτικές αρχές. Νικολέτα, όμως είχαμε και το κινητό, το οποίο και αυτό μίλησε.
Το γεγονός, Έλενα, ότι υπήρχαν και άλλα δύο άτομα στο αυτοκίνητο του Γιώργου Ρουπακιά είχαν επιβεβαιώσει με καταθέσεις τους τρία ακόμα άτομα. Πρόκειται για δύο φοιτήτρες οι οποίες βρισκόντουσαν μπροστά στο περιστατικό και έναν φίλο του μουσικού, ο οποίος κατέθεσε πως μέσα στο αυτοκίνητο του δολοφόνου υπήρχε ένα ακόμη πρόσωπο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πρόκειται για τον ΙΚ, το οποίο το όνομά του δεν λέγεται ολόκληρο, του οποίου το κινητό είχε βρεθεί ξεχασμένο στο αυτοκίνητο. Όταν ο δράστης είχε ερωτηθεί για το πώς βρέθηκε στο αυτοκίνητό του το κινητό του ΚΑΠΑ, ισχυρίστηκε πως το είχε ξεχάσει την προηγούμενη μέρα που είχαν βρεθεί. Να τονίσουμε παράλληλα όμως ότι, όπως τέλος πάντων προκύπτει από τη δικογραφία, από τις αστυνομικές πηγές που έχουμε, ενημερωμένος ήταν και ο πλέον συλληφθής, βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Γιάννης Λαγός. Φαίνεται πως είχε ενημερωθεί για την επικείμενη επίθεση στον Παύλο Φίσα. Επιπλέον να πούμε ότι 28 λεπτά μετά το φωνικό, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, φέρεται να δέχτηκε κρίσιμα τηλεφωνήματα από μέλη της τοπικής οργάνωσης και να ενημερώθηκε για το συμβάν. Είχαμε όμως στα δικαστήρια του Πειραιά, προκειμένου να καταθέσει μετέπειτα το πρωί της Δευτέρας η σύντροφος του Παύλου Φίσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κοπέλα φέρεται να υποστήριξε πως δεν είχε αντιληφθεί ότι ο φίλος της δεχόταν απειλές από κάποιους στο παρελθόν. Φέρεται εξάλλου ότι είπε ότι την ημέρα του τραγικού συμβάντος, την ώρα που έφυγε λοιπόν από την καφετέρια με το φίλο της, αντιλήφθηκε κάποιους να τους ακολουθούν. Ανέφερε μάλιστα ότι είναι σε θέση αυτή τη στιγμή, αν τη ζητηθεί, να αναγνωρίσει τα άτομα από το σημείο της φωνικής επίθεσης, ενώ αναγνωρίζει ως δράστη της δολοφονίας τον Γιώργο Ρουπακιά. Φαίνεται επίσης να έκανε λόγο για ολιγορία της αστυνομίας στην συγκεκριμένη στιγμή. Πάμε όμως λίγο να δούμε και τι είπαν οι συνήγοροι της οικογένειας του Παύλου Φίσα, όπως μίλησαν και ανέφεραν στο ζούγκλα.gr. Αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι οι αρχές χαρακτήρισαν τη Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση, η πολιτική αγωγή, είδε ότι οι προσπάθειές της ευδοκίμησαν. Ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα, καθώς τώρα που πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, θα αρχίσουμε να αναζητούμε τα επιμέρους εγκλήματα, καθώς μέρος αυτών αφορά και τον Παύλο Φίσα. Πρέπει να εξακριβωθεί εάν πρόκειται για συνεργασία ή ηθική αυτουργία, σημείωσε η πλευρά της οικογένειας του Φίσα. Χαρακτηριστικά, εξελίξεις είχαμε όμως και όσον αφορά τη δομή της Χρυσής Αυγής, αφού δικαστικοί κύκλοι αναφέρουν ότι βάσει της εισαγγελικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, προκύπτει ότι ως επικεφαλής του επιχειρησιακού τομέα της Χρυσής Αυγής φέρεται να είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος είχε την ευθύνη για τη στρατιωτική οργάνωση και τις εξετάσεις των μελών, προκειμένου να περάσουν από τον ανοιχτό πυρήνα της οργάνωσης στο κλειστό. Όσον αφορά την υπόθεση που είπαμε λίγο πιο πριν του 34χρονου Παύλου Φίσα, λίγο μετά τη δολοφονική επίθεση ο Γιάννης Λαγός φαίνεται να συνομίλησε με τον Ηλία Παναγιώτερο, ο οποίος με τη σειρά του είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Με βάση το καταστατικό, 8 με 10 στελέχη φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο. Όπως είπαμε και πριν, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις συνομιλίες, όπως τις κατέγραψε ο κοριός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στο site της Ζούγκλας, βρίσκεται στο πρωτοσέλιδο ζούγκλα.gr με συνεχής ενημέρωση. Νικολέτα, όμως είχαμε και μια διαγραφή που αφορά άμεσα από ό,τι φαίνεται τη Χρυσή Αυγή. Μια διαγραφή λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, καθώς ο Παύλος Σαράκης αποτελεί πια παρελθόν για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος αυτού ανακοίνωσε τη διαγραφή του μετά την απόφασή του να υπερασπιστεί τον εκπρόσωπο τύπου της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Κασιδιάρη. Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, μετά τη σημερινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Δεοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας, διαγράφεται για αντικομματική και αντιδεολογική συμπεριφορά από τα Μητρώα των Μελών του Κόμματος ο κύριος Παύλος Σαράκης, σύμφωνα με όσα προβλέπει το καταστατικό του κόμματος. Φαίνεται, λένε, ότι ήταν σε άλλο κόμμα, υπερασπίζεται ένα άτομο άλλου κόμματος. Νομίζω ότι αυτό στη Νέα Δημοκρατία δεν άρεσε καθόλου. Σίγουρα δεν της άρεσε, για να προχωρήσει σε διαγραφή του κύριου Σαράκη, σίγουρα είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν της άρεσε. Ας περάσουμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε λίγο στη διαθεσιμότητα, καθώς και σε άλλα θέματα που απασχολούν την ελληνική επικαιρότητα πέρα από τη Χρυσή Αυγή. Λογικά θα έχουμε και σύνδεση πάλι με το Σωτήρι του Σκλούδη. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Καλημέρα σας και πάλι. Καλό μήνα σε όλους. Για όσους συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή, μας παρακολουθείτε ζωντανά. Είμαστε η πρώτη ανάρτηση. Είμαστε η πρώτη ανάρτηση, η πρωινή εκπομπή από τις 9 ως τις 11 της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και δίπλα μου είναι η Νικολέτα Τσίκου, η οποία θα σας ενημερώσει για τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καθημερινά. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500 ή και να μας γράψετε τα email σας στο πρωτοανάρτηση1@gmail.com. Μπορείτε όμως επίσης να μας βρείτε και μέσα από την επίσημη σελίδα μας στο Facebook www.facebook.com/πρωτοανάρτηση. Είναι πολύ εύκολο, υπάρχει και στα ελληνικά, με ελληνική ονομασία τα γράμματα και στα αγγλικά. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τη διαθεσιμότητα. Πρόταση για την αποκλιμάκωση της έντασης και την άρση του αδιεξόδου που έχει σημειωθεί στην ανώτατη εκπαίδευση από το μέτρο της διαθεσιμότητας κατέθεσαν οι Πριτάνοι προς το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο απάντησε με τελεσίγραφο προκειμένου να αποστείλει τα ονόματα των διοικητικών υπαλλήλων που τίθονται σε διαθεσιμότητα. Προτείνουμε το Υπουργείο να αναστείλει την εφαρμογή και στη συνέχεια να βρούμε μια κοινά αποδεκτή επιστημονική μεθοδολογία για την αξιολόγηση, τόνισε ο προεδρεύων της Συνόδου των Πριτάνων, κ. Μιλόπουλος. Ο κύριος Μιλόπουλος έκανε γνωστό ότι οι Πριτάνοι θα καταθέσουν αύριο ή μεθαύριο προσφυγή και ασφαλιστικά μέτρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εμείς καταθέτουμε προσφυγή και ασφαλιστικά μέτρα. Ο Υπουργός έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά. Λύνονται όμως τα προβλήματα της παιδείας στα δικαστήρια, διερωτήθηκε. Επίσης, ο κύριος Μιλόπουλος τόνισε πως ο φετινός χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος για την εκπαίδευση. Να περάσουμε όμως τον παράζ ελέγχων που συνεχίζεται από την οικονομική αστυνομία, από την υπηρεσία οικονομικής αστυνομίας και από τη δίεξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν το προηγούμενο διήμερο, οι στοχευμένοι έλεγχοι που σχετίζονται με τη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Ειδικότερα, τα κλιμάκια της οικονομικής αστυνομίας, όπως είπαμε, πραγματοποίησαν πλήθος ελέγχων σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου, όπως ο Αμπελόκηπος, τον Ταύρο, το Μοσχάτο, το Εγάλαιο και τον Πειραιά. Νικολέτα. Στο πλαίσιο όμως των ελέγχων, Έλενα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις στις εξής περιπτώσεις. Σε επιχείρηση εργαστήριο παρασκευής τροφίμων, μη έκδοση δύο αποδείξεων λιανιακών συναλλαγών. Σε κατάστημα κυλικείο διαπιστώθηκε η λειτουργία του χωρίς την απαιτούμενη άδεια, η μη υπευβολή δήλωσης έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στην αρμόδια εφορία, η μη θεώρηση και η μη τήρηση βιβλίων και στοιχείων και η μη χρήση φορολογικού μηχανισμού για έκδοση αποδείξεων. Σε κατάστημα καφέ snack bar, η μη έκδοση 6 αποδείξεων λιανιακών συναλλαγών. Σε κατάστημα ψητοπολείο, η μη έκδοση απόδειξης λιανιακών συναλλαγών και η απασχόληση δύο ατόμων, τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στο ΙΚΑ. Σε κατάστημα βελιστήριο, η μη έκδοση δύο αποδείξεων λιανιακών συναλλαγών. Στις περιπτώσεις αυτές, Έλενα, να πούμε ότι σχηματίστηκαν δικογραφίες που υποβάλλονται στις εισαγγελίες πρωτοδικών. Έλενα, όλοι προσπαθούν να γλιτώσουν από κάπου. Όλοι προσπαθούν να καλύψουν από κάπου. Βέβαια, το θέμα με τις αποδείξεις είναι μεγάλο, με τον αποδείξεων είναι πολύ μεγάλο. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Φαίνεται όμως ότι τον τελευταίο καιρό έχουν, θα λέγαμε, συμμορφωθεί κάπως οι καταστηματάρχες όσον αφορά την έκδοση των αποδείξεων, αλλά και τους εργαζόμενους, τους οποίους σύμφωνα με το σύστημα Εργάνη, που φαίνεται ζωντανή ροή προσλήψεων και απολύσεων, φαίνεται πως γενικώς οι καταστηματάρχες και οι επιχειρηματίες έχουν συμμορφωθεί. Και λογικά, αφού τα πρόστιμα που θα έχουν οι επιχειρηματίες θα είναι αρκετά μεγάλα, έως πολύ μεγάλα. Ας πάμε όμως να δούμε κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο, βέβαια αντικατοπτρίζει την καθημερινή εικόνα της ελληνικής κοινωνίας. Έπειτα από 30 χρόνια λειτουργίας, από σήμερα μπήκε λουκέτο στα καταστήματα Sprinter Stores του ομίλου Χάτζη Ιωάννου, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πρέπει να την αναβάλει τη λειτουργία. Η διοίκηση, όπως υποστηρίζει, ο βασικός λόγος αυτής της εξέλιξης ήταν η αδιάλλακτη στάση και η άρνηση των τραπεζών να συνεχίσουν την υφιστάμενη έως τώρα χρηματοδότηση, ενώ πλέον η εταιρεία θα εστιάσει όλες τις προσπάθειες και θα συμπράξει με κάθε τρόπο για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών της προς το προσωπικό.
Παράλληλα, να πούμε ότι η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, η οποία έχει πληξεί σημαντικότατα και τον κλάδο μας, ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης, οι καταστροφικές συνέπειες της πυρκαγιάς στις κεντρικές αποθήκες και εγκαταστάσεις της εταιρείας, η άρνηση των ασφαλιστικών εταιριών να μας αποζημιώσουν έστω και μερικώς, αλλά και η αίτηση πτώχευσης που κατέθεσε ο προμηθευτής της Printer Stores επιδείνωσαν επιπρόσθετα την κατάσταση και οδηγήσαν την εταιρεία στη συγκεκριμένη απόφαση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών προχώρησαν στη διεξοδική μελέτη και διερεύνηση κάθε πιθανής λύσης που θα μπορούσε να αποτρέψει τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, που όπως φάνηκε δεν μπόρεσε να την αποτρέψουν. Βέβαια, παρόλα αυτά, είχαν πραγματοποιηθεί ούτως ή άλλως επαφές με επενδυτές και τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ωστόσο, το ευρύτερο περιβάλλον ύφεσης, οι ασφικτικές συνθήκες έλλειψης ρευστότητας, αλλά και η ουσιαστική άρνηση στήριξη από την πλευρά των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κατέστησαν όλες τις προσπάθειες άγονες. Είναι κάτι άσχημο, Νικολέτα, αυτό. Πολλά χρόνια. Να κλείνουν επιχειρήσεις οι οποίες ήταν χρόνια στην ελληνική αγορά, οι οποίες στήριζαν με τον τρόπο τους στην ελληνική αγορά. Και πόσο μάλλον να μένουν τόσοι εργαζόμενοι στο δρόμο, κυριολεκτικά. Είναι κρίμα, τι να πούμε, λυπόμαστε, γιατί σίγουρα σήμερα είναι κάποιοι υπάλληλοι, αύριο πιθανόν να είμαστε εμείς ή να είστε και εσείς. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια κατανόηση ως προς τους εργαζόμενους αυτούς που καθημερινά απολύονται και πάλι. Να δώσουμε κουράγιο από την πλευρά μας, γιατί πιθανόν, σίγουρο είναι αυτό, να υπάρχουν οικογένειες που δουλεύανε στα Σπρίντερ, το οποίο ήταν το μόνο μέλος της οικογένειας το οποίο δούλευε, έτσι. Κρίμα για τέτοιου είδους επιχειρήσεις, οι οποίες τόσα χρόνια στηρίζαν την αγορά. Ας περάσουμε όμως ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ας επιστρέψουμε με την ενότητα της υγείας και την Κυριακή Τσανικίδη με πολύ ενδιαφέρουσες συμβουλές, σίγουρα. Πάμε. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Να πούμε οπωσδήποτε ότι είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα. Ναι, για να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι στην εκπομπή φιλοξενούμε επώνυμους καλλιτέχνες. Εννοείται! Και λέμε τα νέα της Showbiz. Τι άλλο να πούμε, ότι είμαστε πάντα μέσα στο κέφι. Τι να κάνουμε, αφού είμαστε κορίτσια στη φρίζα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 11 με 1 το μεσημέρι.
Καλημέρα σας και πάλι, καλό μήνα σε όλους και όλες. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί κάνουμε καθημερινά την πρώτη ανάρτηση. Καθημερινά από τις 9 έως και τις 11. Κυριακή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα και σε σένα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων και της χορτοφαγίας. Θα μας ενημερώσει και για τα δύο όπως πάντα και σίγουρα περιμένουμε με πολύ ανυπομονησία και χαρά τη συμβουλή της ημέρας. Πάμε, Κυριακή. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, γνωστή και ως Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία. Εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990 για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμή στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όπως αναφέρουν ΟΗΕ και ΠΟΗ, η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων είχε στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Και αυτό γιατί στη σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο μέσω του εθελοντικού τους έργου, μέσω της μετάδοσης των εμπειριών τους, των γνώσεών τους, της βοήθειάς τους που δίνουν στα παιδιά τους αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο μέσος χρόνος σε λεπτά που διαθέτουν οι ηλικιωμένοι για να φροντίσουν όσους συγγενείς τους έχουν ανάγκη κυμαίνεται από 201 λεπτά στις ηλικίες 65 έως 74 ετών έως 318 λεπτά στις ηλικίες 75 ετών και άνω. Αντιθέτως, οι νεότεροι άνθρωποι αφιερώνουν μόλις 50 λεπτά για να φροντίσουν κάποιον που τους έχει ανάγκη. Αυτού του είδους η συμβολή όμως των ηλικιωμένων στη σύγχρονη κοινωνία μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν οι ηλικιωμένοι διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγείας και μια καλή ποιότητα ζωής, τονίζουν οι δύο διεθνείς οργανισμοί. Επομένως, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε τους ηλικιωμένους, γιατί και αυτοί μας φροντίζουν με τον τρόπο τους. Σίγουρα και θα ήθελα πάρα να πολύ. Θυμηθούμε κάτι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Συνήθως κοντά στις γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, έβγαζε τηλεόραση μία διαφήμιση στην οποία έδειχνε μία ηλικιωμένη η οποία ετοιμαζόταν, έφτιαχνε τα μαλλιά της, έβαζε τα καλά της ρούχα και περίμενε τα παιδιά της, το γιο της, αν θυμάμαι καλά συγκεκριμένα, να πάει να την πάρει. Ο γιος όμως την ξέχναγε. Και φαινόταν ότι πέρναγε η ώρα, πέρναγαν οι δείκτες στο ρολόι και όμως η ηλικιωμένη κυρία έφτανε να περάσει μόνη στις γιορτές. Εγώ προσωπικά προτείνω ότι τέτοιου είδους διαφημίσεις θα έπρεπε να δείχνονται κάθε μέρα όλο το χρόνο, γιατί ξεχνάμε πολλές φορές, ίσως και άθελά μας, τους ηλικιωμένους. Απλά δεν πρέπει ίσως να ξεχνάμε, Κυριακή, ότι κάποια μέρα και εμείς θα μεγαλώσουμε και εμείς θα γίνουμε ηλικιωμένοι. Και δεν θα θέλαμε να μας ξεχάσουν. Για αυτό το λόγο πρέπει να τους προσέχουμε. Πρέπει να τους προσέχουμε. Όπως και αυτοί μας προσέχουν. Και μας πρόσεχαν, γιατί και σίγουρα ήταν και αυτοί, ναι. Είναι εκεί που ήμουν ήσουν, εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Να είναι καλά όλοι οι ηλικιωμένοι και οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Είναι μια, θα έλεγα, συγκινητική μερίδα του πληθυσμού μας. Να ευχηθούμε καλό κουράγιο σε όλους αυτούς, να μην ξεχάσετε ότι οι συντάξεις που θα πάρετε εσείς οι ηλικιωμένοι θα τις πάρετε κανονικά όπως δήλωσε ο Υπουργός κύριος Βρούτσης. Πάμε όμως στο επόμενο θέμα, σε αυτό της χορτοφαγίας. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Θα μπορούσε να χαρακτηριστείς χορτοφάγος. Όχι. Ούτε κι εγώ. Λοιπόν, πάμε να μας πεις όμως για αυτούς που είναι χορτοφάγοι. Ναι. Η χορτοφαγία έχει λοιπόν και κάποια ωφέλη και μιας και είναι η Παγκόσμια ημέρα θα θέλαμε λίγο να αναφέρουμε, να αναφερθούμε στα ωφέλη της μεσογειακής διατροφής. Η μεσογειακή λοιπόν δίαιτα είναι ιδανική δίαιτα που ελαττώνει σημαντικά την πιθανότητα να εμφανιστεί ένας καρκίνος του πεπτικού συστήματος ή να εκδηλωθεί ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της American Heart Association, η συχνότητα των καρδιαγγειακών παθήσεων και των θανάτων στις χώρες της Μεσογείου είναι χαμηλότερη της αντίστοιχης στην Αμερική. Όμως αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στη μεσογειακή δίαιτα,
Ένας άλλος ανεξάρτητος παράγοντας που πρέπει να συνυπολογιστεί είναι ο τρόπος ζωής των κατοίκων των μεσογειακών χωρών, όπως η φυσική δραστηριότητα καθώς και οι κοινωνικές συνήθειες. Μελέτη από την Αγγλία και τη Σκωτία που δημοσιεύτηκε στο αμερικανικό περιοδικό American Journal of Clinical Nutrition παίρνει θέση υπέρ της κλασικής χορτοφαγίας. Στη μελέτη αυτή συμμετείχανε 44.500 άτομα. Στα 11 χρόνια που διήρκησε, 169 άτομα χάθηκαν από καρδιακή προσβολή, ενώ 1.066 νοσηλεύτηκαν για τον ίδιο λόγο σε νοσοκομείο. Συμπερασματικά, συγκριτικά με τους μη χορτοφάγους, οι χορτοφάγοι είχαν μια εντυπωσιακή ελάττωση του καρδιακού κινδύνου της τάξης του 32%. Οι χορτοφάγοι επίσης είχαν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, χαμηλότερη χοληστερίνη και μικρότερο σωματικό βάρος συγκριτικά με τους μη χορτοφάγους. Μάλιστα, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης που ανέλησαν τα δεδομένα 15.100 χορτοφάγων και 29.440 ατόμων που έτρωγαν κυρίως κρέας και ψάρι υποστηρίζουν ότι οι αμυγός χορτοφάγοι θα πρέπει να παίρνουν και βιταμίνες έτσι ώστε, και άλλα ιχνοστοιχεία έτσι ώστε όπως σίδηρο για να μην στερούνται αυτά δηλαδή που στερούνται από τη μη κατανάλωση κρέατος. Επομένως, είναι σημαντική η μεσογειακή διατροφή, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε και τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία και τις βιταμίνες που λαμβάνονται από το κρέας, το ψάρι. Εσύ να τα ακούσω αυτά και εγώ που είπαμε ότι δεν είμαστε και τόσο χορτοφάγοι Κυριακή. Ωραία πράγματα. Μ' αρέσουν γενικώς αυτές τις ενότητες όσον αφορά τις παγκόσμιες ημέρες. Είναι ωραίο να ξέρουμε για ποιο λόγο μία μέρα καθιερώθηκε ως παγκόσμια ημέρα, όπως είπαμε πριν, των ηλικιωμένων ή τώρα της χορτοφαγίας. Ήρθε όμως η ώρα που όλοι περιμένατε, μαζί και εγώ, για τη συμβουλή της ημέρας. Σήμερα, τι αφορά η συμβουλή? Σήμερα αφορά την άσκηση, καθώς η άσκηση απελευθερώνει ενδορφίνες. Την καλή διάθεση και τη θετική ενέργεια. Ναι. Και επιπλέον ικανοποιεί την ανθρώπινη ανάγκη να αρέσουμε στον εαυτό μας και στους άλλους. Και η άσκηση συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην καλή διάθεση, αν αντί για ένα γυμναστήριο επιλέξετε τη φύση. Μια πρόσφατη μελέτη από 11 έρευνες που δημοσιεύτηκαν στο Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία έδειξε ότι οι άνθρωποι που γυμνάζονται εκτός γυμναστηρίου νιώθουν πιο ενεργητικοί και έχουν περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσουν την άσκηση. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι όποιος ασκείται έχει και πιο καθαρό μυαλό. Σίγουρα, και να σου πω τώρα που είπες αυτό ότι για κάποιους οι οποίοι κρατάει περισσότερο η άσκηση όταν είναι εκτός γυμναστηρίου, υπάρχουν προγράμματα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο ίντερνετ και που μαζεύονται κόσμος και κάνουν και, στο πάρκο. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Στην Αμερική τουλάχιστον είναι αρκετά διαδεδομένο. Και το καλοκαίρι γινόταν και στις παραλίες αυτό. Ναι, που κάνανε και ζούμπα, που κάνανε και χορευτικό. Ναι. Γενικώς οτιδήποτε αφορά την άσκηση. Τώρα που είπα όπως πάλι μπορείτε να δείτε στο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας.gr, κατέβασε ρολά η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, διέκοψε τη χρηματοδότηση 800.000 δημοσίων υπαλλήλων. Για περισσότερα όμως έρχεται ο Κώστας Μπετινάκης μαζί με την Άννα Μορφούλη και τον έναν τρελό κόσμο να σας πει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, τις εξελίξεις όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Εμείς από πλευρά μας να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας και σήμερα. Να ανανεώσουμε Κυριακή το ραντεβού μας για αύριο στις 9 με 11. Να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε συνεχώς μαζί μας μέσα από τα τηλέφωνα της εκπομπής 211 55 50 500, μέσα από το email μας πρώτη ανάρτηση1@gmail.com και μέσα από την επίσημη σελίδα μας στο Facebook www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και στα ελληνικά και στα λατινικά. Ακολουθεί, όπως είπαμε, ένας τρελός κόσμος. Σε όλους εσάς, καλό μήνα και καλή σας ημέρα.